Γεια σας. Γεια σας. Πάνος. Πέτρος. Vision Games. Και σήμερα ακόμα μια μπύρα Brewdog από το πακέτο της Brewdog Greece. Αυτό που δεν είναι ούτε το πέρα από το κάτω πακέτο. Δεν είναι πιθανά. Δεν το έχουμε κάνει. This is Lager. Μια πίτσα εκπληκτικά. Είναι μια πίτσα. Από ό,τι μας λέει Brewdog. Στα 4,7% αλκοόλ. Σωστός. Ποιο είναι το θέμα. Η Brewdog είχε ενευριάσει από ό,τι θυμάμαι. Με όλες τις λάντερ που βάζανε οι άλλες πλήρες, στις οποίες επειδή βάζανε μέσα και Adam και Corn Syrups και λοιπά, βάζανε, δηλαδή βάζανε artificial σάχαρα για να ανεβάσουν το αλκοόλ, τα οποία όμως δεν δίνουν γεύση. Γι' αυτό λοιπόν έβαλε μια 100% φυσική, φυσική βίνο σάχαρο όδη μπύρα με πολύ λουκίσκο. Ναι, λέει ότι έχει 5 φορές, 10 φορές παραπάνω λουκίσκο από τις τυπικές Lager και Pilsner. Του πάνω. Λοιπόν. Μοιάζει με Lager. Ναι. Το χρώμα είναι καθαρό. Είναι λίγο πιο θολό. Πιο κατσουλί. Είναι λίγο χρυσό κάπως. Ναι, χωρίς αφρό γιατί. Είναι σαν να κοιτάς από πάνω μια τουαλέτα. Ωραία. Σωρερά. Αυτό είναι. Oh well. Μυρίζει Lager. Ναι. Μυρίζει φίνι, μέλι. Μυρίζει φίνι. Λίγο λυθίσκο, αλλά αυτό το διακριτικό, λίγο χέρμπα, λίγο... Λίγο spicy το πίσω, θα έλεγα. Spicy. Λίγο μαχαρικούλια, δεν ξέρω, ίσως δεν έχω βάλει πολύ spicy. Μπορεί. Ναι. Διαφέρει είναι από τη Lager και πάλι είναι Lager. Ναι, είναι Lager, αλλά είναι πιο έντονο. Ναι. Ναι, δεν είναι και εσύ. Ναι, είναι αυτό που λέει. Λοιπόν, αρκετά σορπημένη και εδώ φαίνεται φυσικά. Λυκίσκο. Μου βγάζει και λίγο τσάι ο λυκίσκος. Κάτι. Ναι, σίγουρα μου βγάζει πράσινο τσάι. Κοίτα. Για Lager δεν έχει ελαφρύ σώμα. Ενώ ότι γεμίζει το στόμα. Και εμείς αλλά κατεβαίνει πάρα πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα σε γεύσεις, κλασικές Lager γεύσεις, δηλαδή έχει λίγο βίνι, έχει λίγο μέλι, έχει μια μεταλλική κάτι το οποίο δεν είναι τόσο κακό όσο άλλες φορές. Είναι νερού. Δηλαδή. Ναι, μπορεί. Επειδή βγαίνουν πολύ σκληρό νερό. Ναι. Νομίζω δηλαδή. Μπορεί και κοίτα, έχω γιατί. Ναι, κατεβαίνει. Ναι, είναι αυτό που πρέπει. Και η επίγευση υπάρχει. Εδώ για κάτι τάκι δεν παίζει πολύ επίγευση λόγω του lagering που έχουμε υποστεί, το οποίο είναι αφήνει. Και αυτό έχει το σκέφτο. Έχει πάει πολύ lagering. Πέντε εβδομάδε. Πέντε εβδομάδε lagering. Lagering είναι όταν αφήνει την πύρα σε νομίζω κρύα θερμοκρασία. Τέσσερι βαθμού πρέπει. Για πολύ καιρό για να ρευμάσει σωστά η πύρα. Μετά να αφήνεις άλλη μια εβδομάδα, δύο, σε ζέστη για να φύγει το εγκυτήλιο. Άρα το Lager θεωρητικά βοηθάει την πύρα να ρημάσει σωστά. Το οποίο όμως δυσκολεύει τις γεύσεις να βγουν. Εντάξει, γενικά το είδος είναι. Γενικά. Αλλά για το είδος έχει πολύ γεύση. Είναι σίγουρα βρέχα λαγιαριού. Να το πω έτσι. Αν είχα αυτή και όλες τις άλλες Lager που έχω πιει, την έπαιρνα, πέραν της Maui. Την Bikini Bottle. Bikini Bottle. Ναι, αυτή, την Bikini Lager. Την Bikini Lager. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Κοίτα, αυτό θέλω να πω τώρα, ότι δεν είναι... Τι εννοώ με την πέρα καλακιακιού. Δεν είναι μπύρα να την πιείς, παιδί μου, εγώ χειμώνα στο τζάκι. Δηλαδή, έχει δοκιμάσει μια πιο βαριά μπύρα, πιο δυνατή. Σωστά. Πίνεται άνετα καλοκαίρι, άνετα σε μεγάλους όντες. Ναι. Δηλαδή κατεβαίνει τόσο εύκολα πραγματικά θες κι άλλη γιατί έχει ήδη φύγει. Ναι. Μέχρι να την πεις. Για αυτό που είναι και όντως, δηλαδή το όνομα, το This Lager, όντως είναι Lager. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λένε βασικά, έτσι. Με έχει καλύψει. Τον έχω καλύψει. Αυτά από εμάς, δεν έχω κάτι να πω. Ναι. Γεια σας.